θα συναντήσω το Θεμωρίγα για να ετοιμάσουμε σήμερα για εσάς μια μανιταρόπιτα με καπνιστή γαλοπούλα. Όνειρο! Γεια σου, Θέμο μου! Γεια σου, αυτά μας λες και δεν σου χαλάει κανείς χατήρι. Μα δεν λέω κάτι που δεν ισχύει. Και στην τελική να σου πω κάτι, εσύ αυτός που δεν μου χαλάει χατήρι. Θέλω γαλοπούλα, την έχω. Θέλω μανιτάρι, το έχω. Θέλω πίτα, τα έχω όλα μαζί. Και τα θέλω τώρα, πες. Και τα θέλω τώρα και νομίζω ότι έχει φανεί ήδη. Ακούστε με, αυτό το ταψί ήρθε γεμάτο. Έφυγε σχεδόν άδειο και νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τι θα κάνουμε, πάταγο. Πάταγο. Λοιπόν, ξεκινάει η εβδομάδα με σούπερ πίτα και φυσικά ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές και ξέρουμε ότι τα οικογενειακά τραπέζια, τα γιορτινά τραπέζια θέλουν μπόλικα εδέσματα, τουλάχιστον εδώ και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η πίτα, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο κολλάει πάρα πολύ στα τραπέζια, στα οικογενειακά, στα κυριακάτικα, στα γιορτινά. Δηλαδή η πίτα σας φέρνει πιο κοντά. Μακάρι να μας έφερνε πιο κοντά. Θα κάνω κάθε μέρα πίτα. Λοιπόν, ας καθιερώσουμε. Okay. Είναι εύκολη. Είναι γενικά, οι πίτες είναι εύκολες. Κυρίως εγώ τώρα την έχω κάνει με έτοιμο φύλλο. Έχουμε αγοράσει έτοιμο φύλλο κρούσου από το εμπόριο. Αν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε δικό μας φύλλο, εκεί δυσκολεύει λίγο η κατάσταση. Αλλά η συγκεκριμένη που θα κάνω σήμερα και όπως θα τη δείξουμε, θα είναι πάρα πολύ εύκολη. Εύκολη, νόστιμη. Μετά τις γιορτές θα μου πεις, έκανα μανιταρόπιτα. Μη μάντρεψε, θα πω εγώ τι. Εγώ θα το καταφέρω. Πιστεύεις ότι δεν θα το κάνω? Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρεις. Θέλω να ξέρεις ότι εγώ μαθαίνω και αν δεν έχω πολύ χρόνο για να ετοιμάζω και να φέρνω πεσκέσια, είναι γιατί όχι δεν το θέλω, γιατί τρέχω και δεν φτάνω. Η γυναίκα. Δεν σε θέλουμε, δεν σε έχουμε εδώ για να φέρεις πεσκέσια, θα τα μαγειρεύεις. Έκανε το είδος του. Όμως θα μπορούσα να το κάνω. Θα μπορούσα. Είμαι και νοικοκυρά. Φίλες τηλεθεάτριες, ελάτε να φτιάξουμε σούπερ μανιταρόπιτα. Το πόσο σ' αγαπάνε, χθες μου λέγανε και στην εκδήλωση που παρουσίαζα, μου λέγανε πόσο πολύ σ' αγαπάνε και μου λέγανε είναι τόσο καλός από κοντά. Να είναι καλά. Και λέω είναι. Και τα πιο, φιλιά μου, το φιλιά και πιο καλός από κοντά από ότι ίσως στην τηλεόραση. Επίσης μου είπαν και κάτι άλλο, ότι φαίνομαι πιο χοντρούλα. Φαίνομαι εγώ χοντρούλα. Γιατί φίλη τηλεθεάτρια μου το είπε αυτό? Και μου είπε μπράβο κορίτσι μου, δεν τρως πολύ φαΐ από κοντά. Με πλήγωσε, αλλά κατάλαβα ότι είναι και μια πικρή αλήθεια. Αλλιώς φαινόμαστε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς τουλάχιστον ό,τι σας δείχνουμε, αυτό είμαστε σε χαρακτήρα. Στα κιλά, ας υπάρχει μια αυξομοίωση και μια μείωση στο από κοντά. Συμφωνείς? Εντάξει, κοίτα, χοντρούλα δεν φαίνεσαι σε καμία περίπτωση. Και με φακό μεγεθυντικό χοντρούλα δεν φαίνεσαι. Ίσως επειδή είσαι γυμνασμένη, καμιά φορά να μπερδεύουμε λίγο το γυμνασμένο. Πεκτόπισμα μου. Μπράβο, δηλαδή είσαι γυμνασμένη και είσαι γραμμωμένη. Με καλοπιάνεις. Αλλά δεν νομίζω να. Ίσως η τηλεόραση της έχει πολλά πίξελ. Δεν ξέρω, κάτι πάει λάθος. Καλή μου κυρία, αλλάζει τηλεόραση. Εγώ της είπα, σας ευχαριστώ, τι να έλεγα. Ότι με φαρμάκωσε, γιατί φίλη μου το έκανες αυτό. Λοιπόν, πολλά φιλιά στην κυρία Μαρία. Πάμε τώρα όμως εδώ, γιατί θέλουμε συνταγή. Ναι, ναι. Καλοπαντρευμένη εσύ. Δεν είμαι, αλλά. Που ξέρεις, που ξέρεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μανιταρόπιτα σήμερα, ξεκινώ να λέω τελικά για να προλάβουμε. Θα με βοηθήσει ο Άννα, όπως με βοηθάει κάθε φορά, για να ολοκληρώσουμε σήμερα τη συνταγή. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, φύλλο κρούστας ή φύλλο βυρητού. Μπορούμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ κατεψυγμένο ή φρέσκο. Η διαφορά από το κρούστα και το βυρητού είναι ότι το βυρητού είναι λίγο πιο λεπτό. Πιο λεπτό. Πολύ λίγο, ελάχιστο. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Το φύλλο κρούστας κάνει λίγο πιο τραγανό το φύλλο όταν πρόκειται για πίτες. Λοιπόν, έχουμε εδώ αυγά, γάλα, τυρί, φέτα. Προτίμησα ένα μαλακό τυρί φέτα. Έχουμε πάρει γαλοπούλα. Δεν ήθελα να βάλω μπέικον γιατί ήθελα να. Φάω κι εγώ. Να δοκιμάσει στην κάμερα την πίτα. Για να κάνουμε διαφημίσει, άρα τρελή. Ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο για να λείψουμε την πίτα μας. Ναι. Ή και μισό-μισό ακόμα, διαλέξτε και πάρτε. Ό,τι θέλετε. Σόδα, αλάτι, πιπέρι. Και εδώ έχουμε μανιτάρια. Τι κάναμε με τα μανιτάρια? Πρώτα απ' όλα, όχι. Κονσέρβα, Ιωάννα, μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει το μανιτάρι φρέσκο. Τόνους γύρω μας. Αλλάζει γεύση, θεωρείς, ή μόνο όχι φρέσκα από βουνό, ποτέ. Από σούπερ μάρκετ πάντα. Συσκευασίες. Πολύ πιο νόστιμο. Πολύ πιο νόστιμο. Και είναι και ρε παιδί μου, πιο, η μπουκιά του πιο χορταστική και όλες τρώω μανιτάρι τώρα. Και σε που είναι και πλούσιο σε πρωτεΐνες. Το μανιτάρι το οποίο είναι κονσέρβα δεν έχει καμία σχέση με το μανιτάρι το φρέσκο γευστικά. Και ούτε σαν. Είναι πιο υγιεινό το φρέσκο. Τουλάχιστον φρέσκο. Λοιπόν, και τι έχω κάνει εγώ εδώ πέρα. Δεν το βάλαω μόνο με στην πίτα, γιατί θα βγάλει τα ζουμιά και τα υγρά όλα μέσα στο φούρνο, μέσα στην πίτα μου και θα λασπώσει. Απλά άνοιξα το φούρνο στους 200 βαθμούς και τα βάλα σκέτα μέσα και τα ανακάτωσα με λίγο λάδι. Τίποτα άλλο. Δεν τα σώταρες ότι κάνει. Είναι πάρα πολλά και θέλουμε να αλλάξουμε 10 τηγανιές και είναι πιο υγιεινό να μπει στο φούρνο. Απλά 10 λεπτά στο φούρνο στους 200 βαθμούς και είναι τα μανιτάρια μας έτοιμα. Τέλεια. Έχουν βγάλει τα υγρά και μόλις βγάλουν τα υγρά τα ξαναρουφάνε γιατί ξαθμίζονται. Μάλιστα. Έτσι απλά είναι. Φυσική δεν είναι πολύ πορείτεχνο. Πάμε να δούμε τη δικασία όμως τώρα. Λοιπόν, τι θέλω να κάνεις. Θέλω σιγά σιγά να μας δείχνεις πώς τρώνουμε έτσι περίτεχνα το φύλλο στο πυρέξ. Η συνταγή που σας έχω δώσει είναι ακριβώς για τα κλασικά ταψιά
τα μαύρα που έχουμε όλοι σπίτι μας που ψήνουμε του φούρνου. Άρα μπόλικη ποσότητα. Μπόλικη ποσότητα. Θα φάει όλη η οικογένεια. Πράγμα, φάει το πράγμα. Λοιπόν, Ιωάννα, έλα από εδώ εσύ. Δηλαδή, εμένα με έχεις μόνο και το φύλλο. Θέμο. Σε έχω για τα δύσκολα. Δεν είναι δύσκολο το φύλλο, απλά πρέπει να κάνεις γρήγορα για να μην σου στεγνώσει. Από εκεί και πέρα όμως η μαγιά νομίζω ότι είναι στη γέννηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με. Με λαδάκι πρώτα απ' όλα, να λαδώσουμε στο ταψάκι. Το πυρέξι μας. Δεν λαδώνουμε επειδή θα κολλήσει, λαδώνουμε επειδή θέλουμε το φύλλο να έχει παντού λάδι. Όσο πιο πολύ λάδι έχει το φύλλο, τόσο πιο νόστιμο θα βγει. Τέλεια. Και για να συνενωθεί το φύλλο με το φύλλο χρειάζεται. Δηλαδή είναι και συγκολητική ουσία, αν το καλοσκεφτεί το λάδι. Ενώ ταυτόχρονα δίνει αυτή την ωραία. Φίλοι, αν βάλουμε λίγο λαδάκι. Μάθε κάνει, παρεξηγήσει μου. Έλα, δώσ' το φύλλο. Λοιπόν. Ένα, τέλεια. Ένα. Στρώνεις καλά εσύ εδώ. Πολύ ωραία. Σε ψάχνουν. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μας λένε συγχαρητήρια που θέλουν. Πολλά φιλιά και αγάπη. Συγχαρητήρια. Έχω ξεκινήσει, είναι πολύ ωραία την πίτα. Τέλεια. Η Ιωάννα λαδώνει πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχίσει η Ιωάννα και θα βάλει 5 με 6 φύλλα κάτω. Εγώ παράλληλα θα ετοιμάζω τη γέμιση. Θα βάλουμε τη γέμιση μέσα και η Ιωάννα θα κλείσει με άλλα 5-6 φύλλα από πάνω. Ωραία. Αυτό. Οκ. Πάρα πολύ ωραία. Οπ. Τέλεια. Και να πέσει ένα λίγο, και λίγο την πυρέτσα που ξανασηκώνουμε. Ωραία. Λοιπόν, όσο η Ιωάννα τώρα λαδώνει το ταψί, θέλω να δείτε τα κατάκα πώς θα κάνω τη γέμιση. Θέλω να παρακολουθήσει και εσύ όμως. Βλέπω, βλέπω. Η περιφερειακή μου όραση είναι. Θέλω να έρθω με μια μανιταρότητα να έρθει να γιορτέ έτσι. Σε το πω. Σε το πω. Αλλά ξέρει ότι η περιφερειακή μου όραση και το μυαλό μου και οι κεραίε μου είναι εδώ, σε σένα. Μόνο. Έτσι είναι. Δουλεύει και κοιτά δεξιά-αριστερά. Ναι. Βλέπει τι γίνεται. Είμαι σε γρήγορο. Εγώ με βλέπει έτσι ησυχούλα. Δεν είσαι σιγουλά. Λοιπόν, και πάμε μέσα στο καθέλου. Πάμε μέσα στο βασινάκι αυτό εδώ, στη λεκανίτσα την γυάλινη, να σπάσουμε τα αυγά. Ένα ανακάτεμα, βάζουμε το γάλα μέσα. Τελεία. Και βάζουμε και σόδα. Βάζουμε σόδα γιατί έχει μέσα αθαρκικό, έχει φυσαλίδες και θα βοηθήσει την ζύμη, την πίτα να βγει λίγο πιο αφράτη. Μυστικό αυτό με τη σόδα, ε. Τελεία, να δούμε αν είναι καλή. Εναλλακτικά μπορείς και ανθρακούχο νερό. Λοιπόν, θέλω να σε φροντίσουν λίγο εκεί τα αγόρια και θέλω την προσοχή στις φίλες μου. Θέλω να σας πω ότι μπορώ και εγώ να προσθέσω τη σόδα μέσα και θέλω να σου φτιάξουν το μικρόφωνο. Δεν ζητάω πολλά, τι να πω. Ψέματα στους τηλεθέτες, φύγει Χριστιανέ μου να σε ακούμε. Ακούστε με τώρα προσεκτικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι πολύ αγάπη. Ετοιμάστε γεύματα, λουκούλια, με απλό τρόπο, παραδοσιακά όμως, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι και για τα παιδάκια να μοσχοβολάει το σπίτι τους με αρώματα μανούλας, με αρώματα οικογενειακά και φυσικά με ωραίες πίτες, οι οποίες πίτες παραπέμπουν και στο χωριό, παραπέμπουν στη γιαγιά, σε όλες αυτές τις ωραίες θύμησες και φυσικά τις γεύσεις και τα αρώματα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι. Εγώ τουλάχιστον έχω πολλά να θυμάμαι. Έχω περάσει το τέταρτο φύλλο και συνεχίζω για το πέμπτο μέχρι τουλάχιστον ο Θέμος να είναι έτοιμος για να έρθει κοντά μου. Αλλά νομίζω ότι χωρίς αυτόν εγώ είμαι ένα τίποτα. Τι θα ήμουν εγώ, Θεέ μου, χωρίς εσένα κοντά μου. Καλώστονε και καλώστονε. Γεια σας. Πώς νιώθεις? Τέλεια. Απίστευτα. Τι σου κάνω. Αυτό το μικρόφωνο με είχε αναλυώσει πάρα πολύ. Ήταν ότι ακριβώς χρειαζόσουν. Λοιπόν, πέμπτο φύλλο και εσύ μας έδειξες πώς προσθέτουμε μέσα και τη σόδα. Σόδα, αυγά και γάλα. Πέντε φύλλα, έχεις βάλει. Πέντε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, άλλο ένα. Και ξεκινάμε να βάζουμε τη γέμιση. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πίτα μπορεί να γίνει το πρωί-πρωί, να ψηθεί και μετά να μείνει όλη τη μέρα εκτός ψυγείου, ώστε όταν το βραδάκι έρθουν οι καλεσμένοι σας, απλά να την κόψετε και να την δοκιμάσετε. Δεν χρειάζεται να μπει ψυγείο καθόλου. Κρατάει μέχρι και 2 ημέρες εκτός ψυγείου χωρίς να χαλάσει. Αν δεν καταναλωθεί, δηλαδή πιο πριν. Αν μείνει 2 ημέρες εκτός ψυγείου, κάτι κάνετε καλά. Ναι, κάτι κάνετε καλά. Πρέπει να τελειώσει την ίδια μέρα για να πούμε ότι έγινε πάρα πολύ νόστιμη. Τιμήστε τη μανιταρότητα. Και ξεκινάμε. Βάλουμε γαντάκια. Θα σταματήσω να το ξελερώσω. Και ξεκινάμε και βάζουμε τη γέμιση. Μανιταράκι φρέσκο μπόλικο. Κάτσε, να χαλάσουμε το πλάνο εδώ. Τέλεια. Τέλεια. Πάμε. Μανιταράκια παντού. Φροντίζεις για αυτούς ή φροντίζουν για σένα? Και φυσικά αναφέρομαι σε όλο το team του καλού μεσημεριού. Ο ένας φροντίζει τον άλλον εδώ. Έτσι είναι η αλυσίδα, έτσι είναι. Έτσι γίνεται. Η ομάδα. Μια ομάδα, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Λοιπόν, και. Στην Αθηνά και Χειρακίνη. Και είναι η Αθηνά, όχι αγάπη μου, αυτό το λένε. Δεν μιλάω. Σε αυτά τα περίεργα, κάνω έτσι. Τι ωραία που το έριξα απ' έξω. Τι τροπή. Παιδιά, μια φορά να ρίξω κάτι στον καλαθάκι, στον νεροχύτη και να μπει μέσα. Εντάξει, γι' αυτό δεν έχει κάνει καριέρα στο μπάσκετ, αλλά δεν μας πειράζει. Δεν πειράζει. Ταλέντο πάντως σίγουρα δεν με λες. Σωστά. Έχει κάνει καριέρα στην τηλεόραση. Λοιπόν, και μανιτάρια, γαλοπούλα καπνιστή. Και ξεκινάμε τώρα να βάζουμε τη φέτα. Θα μπορούσα η ώρα να βάλω και κάποια κεφαλογραβιέρα μαζί,
θα μπορούσα να τα έχω ανακατέψει όλα, δηλαδή μετά κάνουμε ένα έτσι και τα ανακατεύουμε. Δεν μου λες τώρα, αν εμένα μου έχει περισσέψει λίγο κοτοπουλάκι, το πάρω και το ξεψαχνίσω για να κάνω δεύτερη μέρα. Εννοείται. Μπορώ αντί για τη γαλοπούλα. Αντί για γαλοπούλα, βάλε κατόπουλο. Είναι σαν κοτόπουλο. Το κατόπουλο είναι το κοτόπουλο, είναι πράγμα. Είναι πιο αλανιάρικο το. Είναι πιο. Λοιπόν, βάλτε μέσα και λίγο κοτόπουλο αντί για να βάλετε γαλοπούλα. Και το μπέικον ταιριάζει να σώψετε. Όχι, όχι. Αλλά να τα λέμε και αυτά. Επιλέξτε το αλαντικό που θέλετε. Αν θέλετε να είστε λίγο πιο, ξέρετε, λίγο πιο fit, λίγο πιο προσεκτικοί στη διατροφή σας, βάλτε γαλοπούλα, βάλτε κοτόπουλο. Τι συμβαίνει σήμερα με αυτά που πετάμε? Κλείνουμε τα φύλλα, πολύ ωραία. Και ξεκινάμε και βάζουμε από πάνω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, Ιωάννα? Άμα θέλουμε πολύ πολύ φύλλο, απλά βάζουμε ένα φύλλο και το σαλακώνουμε. Αν θέλουμε να το κάνουμε ακριβώς, βγάζουμε αυτό εδώ, βάζουμε αυτό εδώ. Βάζουμε το ταψάκι μας και κόβουμε ακριβώς με ένα μαχαίρι πόσο είναι το φύλλο μας. Α, το μετράς. Μάλλον κόβουμε το φύλλο όσο είναι το ταψί. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αυτά τα πετάμε, φυσικά μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα ταψάκι. Στο ταψί όμως του φούρνου μπαίνουν ακριβώς. Ναι. Δεν χρειάζεται να κόψουμε τίποτα. Και συνεχίζουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε εσύ πριν. Ένα φύλλο. Έλα, θέλεις. Να με βοηθήσεις. Βεβαίως. Παίρνεις πιο χαριτωμένα από μένα. Έχεις ωραία νύχια. Με ένα άσπρα, δεν είναι κόκκινα. Φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Λοιπόν, τέλεια, συνεχίζουμε. Και η Ιωάννα θα βάλει 5-6 φύλλα για να τελειώσει την πίτα. Μετά θέλω λίγο προσοχή να δείτε πώς κόβουμε τις πίτες. Δεν κόβουμε όλο το φύλλο γιατί θα το πάρει ο αέρας του φούρνου μέσα και θα είναι απλά μια ανοιχτή πίτα μετά χωρίς σκέπασμα από πάνω φύλλο. Πάντως είναι μαγικό πράγμα το πόσο γρήγορα τα δείχνουμε, πόσο εύκολα ίσως, αλλά το πόσο ωραία είναι τα αποτελέσματα τα οποία κάνουμε. Και φυσικά μπορείτε όλοι εσείς από το σπίτι σας να το δοκιμάσετε, να φτιάξετε τη συνταγή. Και ποια ήταν η φίλη μου, προσπαθώ να θυμηθώ, που μου έστειλε η Αναστασία Κουνάλη. Πώς ήσουν, φίλη μου, δεν σε θυμάμαι. Μας βλέπει το βράδυ γιατί έχει ένα μωράκι, αλλά ετοιμάζει όλες τις συνταγές σου και είναι γλυκύτατη, και είναι και νέα και είναι και μανούλα. Και έχει ένα κοριτσάκι γλυκά. Πώς είπαμε το μικρό? Αναστασία. Και αν δεν κάνω λάθος, Αναστασία Κουνάλη. Αναστασία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε φίλες στο Instagram. Ελπίζω να σας αρέσουν οι συνταγές μας. Τις αρέσουν και το δοκιμάζει. Και από ό,τι φαίνεται, αρέσει και σε όλη την οικογένεια γιατί τα τιμάνε. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Άλλο ένα, θα βάλουμε. Αυτή η μανιταρόπιτα είναι και τη τεμπέλα. Με την έννοια ότι δεν θέλει πολύ κόπο και χρόνο. Ναι, εντάξει, τώρα τεμπέλα ονομάζουμε, ξέρει ότι τίποτε είναι τα κατάκα γίνεται ή του κερατά. Το λένε και έτσι. Ναι, ναι. Τον Κακομοίρη. Ξέρετε, λέει τον κερατά, το ξέρει γιατί. Όχι. Γιατί πάει ο άντρας στη δουλειά και παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα του και λέει: μωρό μου, τι έχει μαγειρέψει. Λέει: σήμερα, άσε, λέει, σήμερα όλη μέρα λέει, έτρεχα, μαγείρευα, έκανα. Τι μαγείρεψε, λέει μακαρόνια. Οκ, δεν το ήξερα ποτέ. Ω, τον Κακομοίρη. Μακαρονάδες τώρα και πίτες της τεμπέλας είναι του κερατάκια. Και κάπου εδώ, μετά από αυτή την πληροφορία της ημέρας, θα δείξουμε πώς θα κόψουμε το φύλλο. Και αυτή είναι σημαντική πληροφορία. Αγιάδε σπίτι και βλέπετε μόνο μια πίτα. Χαίρετε μεγάλα. Μην λες έτσι. Είμαστε πολύ άσχολες εμείς οι γυναίκες. Δεν σημαίνει ότι. Ήταν αστείο. Μόνο εγώ γέλασα. Αστείο, τα γελάμε όλοι φυσικά. Όχι, τα γελάω μόνο εγώ. Μόνο τη Σοφία άκουσα. Σοφάκι, όταν λέει κάτι, ο Θεός μου σου σκεί. Εμένα τίποτα, ποτέ υποστήριξη. Να τα λέμε κι αυτά. Ενώ η Μαρία χαμογέλασε μου, αγάπη μου. Να το. Έτσι είναι το team. Πάμε να δείξουμε χριστιανέ μου εδώ. Και ξεκινάμε και κόβουμε την πίτα. Το φύλλο, μάλλον. Βλέπεις. Ναι, το τρυπάς. Το τρυπάω. Και το κουμπάς μέχρι κάτω. Α, αυτό ακριβώς. Άρα δεν το τραβάς να το χαρακώσεις. Χρακ. Ξέρω τα λόγια που σε κάλυψα. Λοιπόν, αυτό είναι. Είμαστε ή δεν είμαστε ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακτυπητή. Ωραία. Και κόβουμε και αυτό εδώ πέρα. Δεν κόβω τελείως το φύλλο γιατί σα λέω, επειδή αυτές οι πίτες ψήνονται στον αέρα. Ο αέρας μόνο κακό θα κάνει στο φύλλο, θα δώσει ωραίο χρώμα, αλλά το φύλλο θα είναι κολλημένο στον ανεμιστήρα στην πόρτα του φούρνου. Αυτό εδώ. Οπότε το κάνουμε έτσι για να. Αυτό θα μπει τώρα, τελευταία στιγμή. Λοιπόν, έχουμε κόψει την πίτα, είμαστε έτοιμοι και τώρα βάζουμε πάνω το υγρό και να το πυρουλούσουμε. Γιατί το λούσε από πάνω, για να του κάνει. Τι θέλει να το κάνει, λοιπόν, κρούστα. Αυτό τώρα θα ποτίσει, θα νοτίσει, θα μείνει 20 λεπτά με μισή ώρα να τραβήξει. Πριν μπει στο φούρνο. Πριν μπει στο φούρνο και μόλις ψηθεί. Θα είναι σαν να έχει μέσα μια σάλτσα ψημένη, ενσωματωμένη μέσα στην πίτα. Δηλαδή, σαν να πώς την έχει κάνει τόσο ζουμερή αυτή την πίτα και δεν τη στέγνωσε. Αυτό ακριβώς. Το μυστικό είναι σε αυτό. Αυτό ακριβώς. Και όλα αυτά και χάρη στη σόδα. Η σόδα μαζί με το γάλα και τα αυγά. Η συνταγή που έχω δώσει εγώ είναι ακριβώς για ένα ταψί φούρνου. Τώρα έχω κάνει το μισό, οπότε βάλα μέσα τη μισή ποσότητα. Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πρέπει να μείνει κανένα μισά ωράκι, εκεί 3/4 περίπου να τραβήξει όλα τα υγρά, να στεγνώσει σχεδόν, να στεγνώσει περίπου. Και μετά αφού τα έχει τραβήξει, τα έχει απορροφήσει, τη ρίχνουμε μέσα στο φούρνο, θύμισέ μας αέρα μας είπες, θερμοκρασία πες μας και διάρκεια. Αν τώρα ο φούρνος πίνει πολύ δυνατά, 160 βαθμούς, αν ο φούρνος είναι ήπιος, 170, μόνο εσείς ξέρετε το φούρνο σας.
Αλλά εκεί πέρα περίπου 160 με 170 βαθμούς. Θα πάρει περίπου 2 στα 3 τέταρτα. Πρέπει να ροδίσει καλά. Αν μπορεί να δείξει ο καλός ο γερανός την ψημένη πίτα, να δείξουμε πως έχει ξηροψηθεί. Ωραία. Λοιπόν, και με αυτές τις ωραίες εικόνες θα περάσουμε. Το ένα κίτρινο πιατάκι είναι δικό μου. Έχουμε πει ότι είναι από την Πρίκα μου. Το άλλο είναι δικό σου. Και το άλλο της παραγωγής και όλων αυτών των φίλων που έχουν έρθει και έχουν συντονιστεί εδώ. Τι ωραίο. Τη εκπομπή του Χριστού, του Θεού. Λοιπόν, δοκιμάστε την και θα μας θυμηθείτε. Εγώ θα φάω τα μανιταράκια σου όλα. Και θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Φιλιά. Δώσε διαφημίσεις στους τηλεθεατές. Καλό μεσημέρι. Μάλλον καλό απόγευμα πια. Καλό μεσημέρι, καλό.